ότι έχουμε λάβει τη διακονία της συμφιλίωσης. Τα πάντα όμως είναι από τον Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του διαμέσου του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της συμφιλίωσης. Τι έκανε ο Θεός, μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του διαμέσου του Ιησού Χριστού και σου έδωσε και μου έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης, που σημαίνει η Εκκλησία έχει έναν ιερό σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να φέρει τον άνθρωπο σε συμφιλίωση με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας απομακρύθηκε από τον Θεό. Που σημαίνει πραγματικά ο Θεός μας έδωσε μια σπουδαία διακονία να εργαστούμε τι? Την αποκατάσταση της συμφιλίωσης. Γιατί για να γίνει συμφιλίωση που υπάρχει μια μεγάλη προϋπόθεση χρειάζεται. Πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Πόσο κακή είναι η αμαρτία για τον Θεό, δεν τη θέλει καθόλου ο Θεός, είναι ευδέλικο η αμαρτία. Δύο πράγματα. Η Εκκλησία πρέπει να ξέρει ότι η αμαρτία είναι ένα σύγχαμα, δεν αρέσει στον Θεό, δεν φέρνει τίποτα καλό. Και για να ξέρει κάποιος τι είναι η αμαρτία, πρέπει να του έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός της ζωής. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού, οι αναγεννημένοι, ξέρουν ότι η αμαρτία δεν αρέσει στον Θεό. Και όταν πολλές φορές λέμε αυτό μην το κάνεις αδελφέ, γιατί είναι αμαρτία. Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Που σημαίνει για να καταλάβεις τι είναι αμαρτία πρέπει να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Δεν ξέρει. Η αμαρτία είναι αποκάλυψη. Και το δεύτερο πρέπει να ξέρεις τι έκανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Αυτό κάνει ο Μεσσίτης. Ξέρει δύο πράγματα. Τι κάνει η αμαρτία ότι έφερε τη μεγάλη καταστροφή. Και ποτέ η αμαρτία δεν είναι ευάρεστη για τον Θεό. Και τι λέει η Γραφή, η αμαρτία φέρνει θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι αιώνια καταστροφή. Αλλά το δώρο του Θεού διαμέσου του Ιησού είναι αιώνια συμφιλίωση. Και ο Μεσσίτης ξέρει αυτά τα δύο πράγματα. Και αυτό που θα δούμε σήμερα είναι πολύ σπουδαίο. Αυτά τα δύο πράγματα. Και έτσι μπορούμε τι να κάνουμε, να σταματήσουμε την οργή του Θεού και να λύσουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί ο Μεσσίτης ξέρει να στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Γιατί πάντα ο Θεός θέλει ένα πράγμα, πάντα. Θέλει μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια για το Λόγο του Θεού? Δηλαδή να ρωτήσουμε τι είναι η μετάνοια. Είναι ταπείνωση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τη μετάνοια η επίκληση, μια κλίση του σώματος. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η μετάνοια είναι ταπείνωση. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα, όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και έλαβε το Άγιο Πνεύμα, τι έκανε? Βαπτίστηκε στο βάπτισμα του Ιωάννη, που ήταν τι? Βάπτισμα μετάνοιας. Και έλεγε ο Ιωάννης, κάντε έργα άξια μετάνοιας. Γιατί η Εκκλησία, δηλαδή τι ήταν ο Ιωάννης, ήταν ο πρόδρομος, προετοίμαζε τις καρδιές των ανθρώπων για να δούνε τον Χριστό. Η Εκκλησία των τελευταίων εποχών τι κάνει, έχει το μήνυμα του Ιωάννη. Προετοιμάζει το λαό του Θεού με μετάνοια. Πού γίνεται η μετάνοια? Μέσα στον Χριστό γίνεται. Γιατί χωρίς μετάνοια μέσα στον Χριστό δεν μπορείς να δεις τον Χριστό που έρχεται να σε πάρει. Που σημαίνει η μετάνοια και τι έκανε ο Χριστός? Πήγε και βαπτίστηκε σε βάπτισμα μετανοίας. Για ποιο λόγο βαπτίστηκε αφού δεν έκανε κάποια αμαρτία, ήταν αναμάρτητος. Γιατί οι πρώτοι άνθρωποι φύγανε μετανόητοι από τον παράδεισο. Η γυναίκα τα έριξε στον Αδάμ και μετά τα έριξαν στο φίδι. Δεν αναγνωρίσανε την αμαρτία να ταπεινωθούν. Εάν είχαν αναγνωρίσει την αμαρτία δεν θα χάναν τον παράδεισο. Γι' αυτό λέμε η υπερηφάνεια είναι αυτοδικαίωση. Δεν αναγνωρίζω το πρόβλημα και το ρίχνω δίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα. Που σημαίνει, τι είναι η μετάνοια, είναι ταπείνωση. Και ένας Μεσσίτης πρέπει να ξέρει όταν στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο να δίνει κάτι, να δίνει ταπείνωση. Και πώς δίνουμε ταπείνωση? Στεκόμαστε παράδειγμα σαν εκκλησία στο κοροπή. Αφού είμαστε ένα φύτευμα του Κυρίου, στεκόμαστε στο κοροπή. Ξέρουμε ότι ο Θεός αγαπάει τον κοροπή, αλλά υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει. Τι είναι αυτό που τον εμποδίζει? Η άγνοια που φέρνει αμαρτία και δεν είναι ότι άνθρωποι. Ο Μεσσίτης, η μεσσιτική προσευχή και η εκκλησία τι κάνει? Στέκεται ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και τι κάνει? Κάνει αυτό που κάνει ο Χριστός και λέει, Κύριε συγχώρεσε τον κοροπή από την αμαρτία, συγχώρεσε τον κοροπή για την απίθεια στο λόγο σου, συγχώρεσε τον κοροπή για την αμετανοησία
Μετανοούμε εμείς, Κύριε, για αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι έκανε ο Χριστός, μετανόησε στον Ιορδάνη. Και δίνουμε ταπείνωση, η δικιά μας ταπείνωση θα κάνει το κορμί να βρει χάρη. Και τότε μέσα από την ταπείνωση ανοίγει μια πόρτα να περάσει χάρη. Αφού εγώ μετανοώ, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι, αλλά η χάρη περνάει και τους βοηθάει να ταπεινωθούν. Και όταν ο άνθρωπος σιγά σιγά ταπεινώνεται, μετανοεί και το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα του, στην ουσία ο μεσίτης τι κάνει, επιτρέπει το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί. Ξέρει το εμπόδιο και δίνει στο Θεό το κλειδί. Ο Θεός μας το έδωσε. Ποιο είναι? Η ταπείνωση και η μετάνοια. Τι έκανε ο Μωυσής? Έλεγε, Κύριε, μην κρίνεις το λαό σου. Και πού είναι τα έθιμη, ότι έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο να τον θανατώσει στην Αίγυπτο, μην τον κρίνεις. Και έλεγε, ναι, ο Κύριος στο Μωυσή, Μωυσή, να κάνω χάρη. Αν ο Θεός έκανε χάρη στο Μωυσή, σκεφτείτε στη Νέα Διαθήκη. Κύριε, μην κρίνεις τον κόρμπι, συγχώρεσέ τον. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για όλα. Εμείς, Κύριε, ταπεινωνόμαστε στον Σταυρό του Ιησού και ζητάμε χάρη. Ο Μεσίτης ξέρει να ταπεινώνεται. Και τότε ξεκινάει χάρη. Και αυτό το κάνει μια εκκλησία για τον τόπο της, για τη χώρα της, γιατί όταν υπάρχει, δεν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει αυτοδικαίωση. Και τι σημαίνει αυτοδικαίωση? Ρίχνει ο άνθρωπος την ευθύνη αλλού. Αλλά πάντα υπάρχουν δύο πλευρές, ο άνθρωπος και ο Θεός. Δεν υπάρχει ενδιάμεση πλευρά. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα στον πρώτο άνθρωπο, ο πρώτος άνθρωπος το επέτρεψε και δημιουργήθηκε. Θα μπορούσε να πει στον διάβολο, διάβολε, εγώ δεν ακούω τη φωνή σου. Είχε εξουσία να πει. Θα μπορούσε να πει, εγώ θα υπακούσω στη φωνή του Θεού μου. Που σημαίνει όταν υπακούμε στη φωνή της πλάνης, θέλουμε και υπακούμε. Όταν δυναμώνουμε πνευματικά, μπορούμε να αντισταθούμε 100%. Γιατί η αμαρτία έχει σταυρωθεί στον σταυρό, έχει νικηθεί. Που χρειάζεται ο άνθρωπος να μεγαλώνει πνευματικά, και τότε διαπιστώνω ότι υπάρχει 100% νίκη επάνω στο σταυρό. Και αφού υπάρχει νίκη, μπορούμε να λέμε όχι στην αμαρτία και ναι στον Θεό. Αλλά χρειάζεται πνευματική αύξηση. Γι' αυτό τα πάντα είναι πνευματική αύξηση. Και όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, τότε μπορούμε να σταθούμε πάνω στο Λόγο του Θεού και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη. Γι' αυτό λέει, μας έδωσε τη διακονία. Τι σημαίνει η διακονία? Αυτή η λέξη είναι βιβλική, διακονία. Μας έδωσε την αποστολή, μας έδωσε πνευματική εργασία ο Θεός, που σημαίνει η Εκκλησία έχει δύο πράγματα, να έχει σχέση με τον Θεό και να υπηρετεί τον Θεό. Και για να κάνουμε την υπηρεσία μας πράξη πρέπει να έχουμε σχέση με τον Θεό. Η υπηρεσία δεν γίνεται, παράγεται από την κοινωνία. Καθώς εγώ μιλάω στον Θεό, ο Θεός μου δίνει χάρη και πράττω την αποστολή. Και η αποστολή που έχουμε είναι πολύ σπουδαία αποστολή. Αν ένας άνθρωπος γλιτώσει την κόλαση, γίνεται τεράστια χαρά στον ουρανό. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός, παρόλο που είναι Θεός, δεν μπορεί να παραβλέψει την αμαρτία. Κάποιος πρέπει να ταπεινωθεί. Γι' αυτό, δηλαδή, αφού ο άνθρωπος έφυγε, έφυγε μετανόητος. Ο Θεός θα μπορούσε να πει, στέλνω τον Χριστό, τελείωσε, έστειλε τον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός μπαίνει στην διαδικασία της μετάνοιας. Όταν βαπτίζεται στον Ιορδάνη, τι θα λέει? Θα λέει, Πατέρα, συγχώρεσε τον πρώτο Αδάμ, συγχώρεσε την πρώτη Εύα που αμαρτήσε και φύγανε μετανόητα. Και εγώ μετανοώ. Είναι η χάρη. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι κανάλι για να βρούμε χάρη. Και μετά εσύ γίνεσαι κανάλι να βρει χάρη το σπίτι σου. Γίνεσαι κανάλι να βρει χάρη η συγγένειά σου. Γίνεσαι κανάλι να βρει χάρη ο τόπο σου. Είμαστε κανάλια χάρη. Που σημαίνει το ένα χέρι στηρίζει το άλλο. Γι' αυτό, ας πούμε, το πνευματικό δεν έχει καμία σχέση με το θρησκευτικό. Μιλάμε εδώ, το πνευματικό είναι η άγια υπόθεση. Το θρησκευτικό είναι σκουπίστριψε, κάστε τελειώσαμε, θρησκεία. Καμία σχέση το ένα πράγμα το άλλο. Δεν μιλάμε για σπουδαία πράγματα. Μεσίτης. Στέκεσαι και ο Κύριος των δυνάμεων σε ακούει. Γι' αυτό, όταν ο Θεός ήταν να καταστρέψει τα Σόντομα, χρησιμοποιεί τον Αβραάμ. Και του, δηλαδή, αν διαβάσετε εκεί στη Γένεση, λέει τα Σόδομα ήταν τόπος παραδείσου. Πριν πει, δηλαδή, γίνει αυτή η αμαρτία, το ξεχύλισμα. Και μετά τα Σόδομα γίνανε περιβάλλον καταστροφής, έπεσε η κρίση του Θεού. Δηλαδή, τα άλλαξε τελείως η αμαρτία. Και λέει, Αβραάμ, επειδή ανέβηκε αυτή η αμαρτία στο θρόνο μου,
Τι κάνει ο Θεός, φανερώνει στον Αβραάμ τι θα κάνει. Γιατί το φανερώνει ο Θεός στον Αβραάμ? Για να κάνει τον Αβραάμ τι να κάνει, να μεσητέψει στο Θεό. Μεσήτη ο Αβραάμ. Και του λέει, Κύριε, εσύ ο δίκαιος Θεός να καταστρέψει αυτόν τον τόπο. Μεσητεύει ο Αβραάμ. Γι' αυτό του το λέει ο Θεός. Και ο Θεός τον ακούει τον Αβραάμ. Και βάζει το Άγιο Πνεύμα, του βάζει λόγια του Αβραάμ μέσα και μιλάει στο Θεό. Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Και λέει, Κύριε, αν βρεθούν εδώ πέρα 50 δίκαια θα καταστρέψει τον τόπο. Και λέει, ο Θεός δεν τον καταστρέψει ο Αβραάμ. Του ζητάει κάτι όμως. Του ζητάει να βρεθούν δίκαιοι από εκείνον τον τόπο. Γιατί ο Αβραάμ δεν είναι από εκείνον τον τόπο, έρχεται από την Γη Χάρα να πάρω μέρος έρχεται. Που σημαίνει ο Θεός θέλει να βρει από τον κάθε τόπο ανθρώπους να μεσητέψουν. Από την κάθε πόλη, από τον κάθε έθνος, ανθρώπους μεσητείας. Και σίγουρα ο Θεός, όπως άκουσε τον Αβραάμ, ακούει και εμάς. Που σημαίνει πραγματικά εμείς είμαστε στη Νέα Διαθήκη και πρέπει να πάρουμε την αλήθεια του Σταυρού. Γι' αυτό θα δούμε και κάτι σπουδαίο εδώ στην Αποκάλυψη, για να το δούμε. Ένα τελευταίο Αποκάλυψη, τέταρτο κεφάλαιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ξέρετε, την Αποκάλυψη τη βλέπει ο Ιωάννης στην Πάτμο. Και αυτό είναι προφητεία για την Ελλάδα. Ότι ο Θεός έχει αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Έχει μια πολύ μεγάλη σπουδαία Αποκάλυψη για τη μεσητική δύναμη των τελευταίων εποχών. Το τελευταίο βιβλίο από την Ελλάδα για την Ελλάδα είναι Αποκάλυψη. Γι' αυτό ο Ιωάννης στην Πάτμο τι κάνει, έχει θύρα, το ανοίγει ο Θεός θύρα για τον ουρανό και βλέπει. Τέταρτο κεφάλαιο, το βρήκαμε. Και ύστερα από αυτά είδε και ξαφνικά μια ανοιγμένη θύρα στον ουρανό και, η πρώτη φωνή την οποία άκουσα σε σάρτηγκα που μιλούσε μαζί μου, όλη για νέα εδώ και θα σου δείξω όσα πρέπει να γίνει στο αυτό. Και αμέσως ήρθα σε πνευματική έκσταση και είδα ένας θρόνος βρισκόταν στον ουρανό και πάνω στον θρόνο ήταν κάποιος που καθόταν και αυτός που καθόταν ως προς τη θέα ήταν όμοιος με πέτρα ιασπή και σάρδιο και ολόγερα από τον θρόνο ως προς τη θέα και την είδε όμοια με σμάραγδο και ολόγερα από τον θρόνο ήσαν 24 θρόνοι και πάνω στους θρόνους είδα καθισμένους 24 πρεσβυτέρους ντυμένους με λευκά ημάτια και πάνω στα κεφάλια τους είχαν χρυσά στεφάνια και από το θρόνο έβγαιναν αστραπές και βροντές και φωνές και ήσαν 7 λαμπάδες φωτιάς και έγιναν μπροστά από το θρόνο, ο οποίος είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ο Ιωάννης τι κάνει, βλέπει το θρόνο του Θεού και βλέπει τον Ιησού Χριστό πραγματικά να είναι ο Μεσσίτης στο θρόνο του Θεού και δίπλα από τον Χριστό υπάρχουν 24 θρόνοι. Και όταν έρχεται στο νου μας ο θρόνος, τι σημαίνει, κάτι υψηλό. Όταν λέμε, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός είναι σε ένα υψηλό θρόνο, σε ένα υψηλό σημείο, που βλέπει 24 πρεσβυτέρους σε θρόνους. Και αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι τι κάνουν, είναι η μεσητική διακονία στο θρόνο του Θεού. 24 πρόσωπα, 12 της Παλιάς Διαθήκης και 12 της Νέας Διαθήκης, μαζί με τον Ιησού Χριστό στέκονται σε ένα σημείο πολύ υψηλό και η μέρα και η νύχτα τι κάνουν, μεσητεύουν για την ανθρωπότητα. Θα δείτε παρακάτω ότι κρατάνε λίγο χρυσές φιάλες και μέσα στις χρυσές φιάλες είναι οι προσευχές των Αγίων από όλο τον κόσμο. Και η μέρα και νύχτα εξαιτίας του αίματος τι κάνουν, μεσητεύουν στον Θεό για τις προσευχές των Αγίων. Που σημαίνει τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός στον κόσμο αν δεν περάσει μέσα από τη μεσητεία του Ιησού και των 24 πρεσβυτέρων. Γι' αυτό ο Θεός τους έδωσε θρόνους, τους ανύψωσε, που σημαίνει η μεσητική διακονία είναι κάτι πολύ υψηλό. Ο Χριστός έφτασε στο ανώτερο επίπεδο διακονίας που είναι η μεσητεία, καθώς ο Σταυρός τον ύψωσε. Και οτιδήποτε κάνει ο Θεός στη γη περνάει μέσα από τη μεσητεία του Ιησού και τον Πρεσβυτέρα. Θα πει κάποιος, αφού ο Ιησούς είναι στα δεξιά του Πατέρα, γιατί πρέπει να τον βοηθάει 24 πρεσβύτερα. Αυτά τα 24 πρόσωπα τι κάνουν, αντιπροσωπεύουν όλη την Εκκλησία. Που σημαίνει υπάρχει μαζί με τον Χριστό μια αντιπροσωπεία της Εκκλησίας στο θρόνο του Θεού. Και αυτή η αντιπροσωπεία τι κάνει, ημέρα και νύχτα μεσητεύει. Και έχει μπροστά λέει τις προσευχές όλων των ανθρώπων σε χρυσές φιάλες. Και αυτά τα πρόσωπα είναι σε ένα ανώτερο σημείο, θρόνος, είναι κάτι υψηλό. Και η μέρα και νύχτα τι λένε στο Θεό, Κύριε, κάνε χάρη στην ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του τα πλήρωσε όλα. Υψώνουνε το αίμα του αμνού στον Πατέρα και ζητάνε χάρη για τις προσευχές όλων των ανθρώπων.
που σημαίνει ο Θεός μέσα από τη μεσητεία εργάζεται και δίνει χάρη σε όλους.